Της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θάνος Πλεύρης μαζί μας. Γεια σας, κύριε Πλεύρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από το Δημήτρη Κουφοντίνα και από το αίτημά του και να καταλάβουμε λίγο πού βρισκόμαστε, τι ζητάει ο ίδιος και τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Πρώτα απ' όλα, να δούμε τι προηγήθηκε χθες, αν μπορούμε να δούμε τι έγινε στη Βουλή. Βεβαίως. Που είχαμε μια μάχη χθες και μια κόντρα σε πολύ υψηλού τόνου μεταξύ του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Ραγκούση, για να μας δώσει και αφορμή για την κουβέντα μας. Για ελάτε. Μπορούμε να το δούμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Κουφοντίνα να πεθάνει. Εσείς εδώ έρχεστε ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του κύριου Κουφοντίνα. Εμείς ερχόμαστε ως πληρεξούσιοι δικηγόροι των θυμάτων του κύριου Κουφοντίνα. Εμβληματική, εκδικητικού τύπου πράξη στο πρόσωπο αυτού του κρατουμένου. Τι έχει ζητήσει? Να εφαρμοστεί ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κάποια ευνοούμενη πολιτεία στην οποία να υπάρχει δικαίωμα καταδικαστέντος στον τρόπο που θα κρατείτε? Να ζητάει. Θέλω δομοκό. Θέλω κορυδαλό. Θέλω ασπρόπυργο. Θέλω να είμαι σε σουίτα, σε μονόκλινο, σε διπλό. Λοιπόν, ακούσαμε τη συζήτηση χθες στη Βουλή. Κύριε Πλεύρη, καταρχάς το αίτημα Κουφοντίνα έχει κάποια βάση, νομική βάση, να ξεκινήσουμε. Τι προβλέπει ο νόμος, δηλαδή, για το καταλάβουμε, γιατί λέει, είπε ο κύριος Βούτσης, αυτό προβλέπει ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας. Τι προβλέπει αυτός ο νόμος? Λοιπόν, πάμε για να το καταλάβουμε και είναι πάρα πολύ απλό. Η Νέα Δημοκρατία, πριν το ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, υπήρχε ένας νόμος του 2014 mm-hmm. που ήταν επιλογή της τότε κυβέρνησης και επέτρεπε σε καταδικασμένους για τρομοκρατία, σε αυτούς δηλαδή που βρίσκονται σε φυλακές τύπου γάμα, είτε να παίρνουν άδειες είτε να μετάγονται σε αγροτικές φυλακές. Μάλιστα. Το Μάρτιο του 2015, δηλαδή εν μέσω της περίφημης διαπραγμάτευσης του κύριου Τσίπρα, ένα από τα πρώτα νομοθετήματα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να καταργήσει τις φυλακές τύπου γάμα και μεταφέρθηκε ο Κουφοντίνας στις αγροτικές φυλακές. Το θυμόμαστε, βέβαια. Κατανοητός εδώ. Μάλιστα. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, υλοποιεί αυτό που είχε πει και επαναφέρουμε και λέει ότι οι τρομοκράτες δεν θα μετάγονται σε αγροτικές φυλακές. Τι έλεγε ο νόμος? Ο νόμος έλεγε ότι επιστρέφει στη φυλακή από την οποία πήγε. Ωραία. Ποια ήταν η φυλακή από την οποία πήγε ο κύριος Κουφοντίνας? Ο Κορυδαλός. Μάλιστα. Επιστρέφει ο κύριος Κουφοντίνας στον Κορυδαλό, αλλά επειδή ο Κορυδαλός πλέον έχει γίνει φυλακή υποδίκων, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πηγαίνει μόνος κόσμος που δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα, mm-hmm. αλλά άτομα που είναι υπόδικοι ή πρωτοδίκως καταδικαστέντες υπό όρους ελαφριά εγκληματικότητα, του βγαίνει μεταγωγή να πάει σε άλλη φυλακή. Mm-hmm. Δεν προκύπτει πουθενά από κανένα άρθρο κανενός σοφρονιστικού κώδικα ότι η πολιτεία mm-hmm. δεν έχει κυριαρχικό δικαίωμα να στείλει τον κρατούμενο mm-hmm. σε οποιαδήποτε φυλακή έχει ανά την επικράτεια, ωραία. Προκειμένου να εκτίσει την ποινή. Αυτός ο κρατούμενος όμως τώρα κάνει απεργία πείνας και δίψας. Άρα εδώ τι κάνουμε, κύριε Πλεύρη? Πάμε τώρα στο τι κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε και να πούμε, έχει δικαίωμα κρατούμενος να κάνει απεργία πείνας? Έχει δικαίωμα να κάνει για οποιονδήποτε mm-hmm. λόγο βεβαίως, θέλει. Βεβαίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει παραμικρή υποχρέωση της πολιτείας να υποχωρήσει και να ικανοποιήσει αιτήματα ενός πολυσοβίτη, γιατί φανταστείτε τι θα γινόταν αν αύριο το πρωί οποιοδήποτε για οποιοδήποτε λόγο στις ελληνικές φυλακές ξεκινούσε απεργία πείνας. Ναι, αλλά εδώ δέχεστε βολές, όπως είδατε, και από την αντιπολίτευση. Και χθες είπατε ότι η αντιπολίτευση είναι στην πραγματικότητα συνήγορος του κυρίου Κουφοντίνα. Ισχύει αυτό? Βεβαίως. Και επειδή είπαν κάποιοι ότι υπονοείς, όχι, ευθέως το λέω και θα σας εξηγήσω και γιατί το λέω αυτό. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, τι λέει ο σοφρονιστικός κώδικας για την απεργία πείνας? Δικαίωμα του κρατουμένου και όταν φτάσει στην κατάσταση ενδεχομένου κινδύνου ζωής ή να μην έχει αντίληψη, δεν υπάρχει από ό,τι φαντάζομαι τέτοια περίπτωση κύριο Κουφοντίνα, αλλά κινδύνου ζωής, μπορεί τα αντίστοιχα εισαγγελικά όργανα να κρίνουν εάν και εφόσον πρέπει να γίνει αναγκαστική θεραπεία που πληροφορεί. Και αυτό έγινε. Αυτό έγινε, ναι. Βγήκε διάταξη για αναγκαστική θεραπεία. Τι γίνεται τώρα για να δείτε την υποκρισία? Διαβάζω από το πρωί στο διαδίκτυο. Αυτοί που μέχρι χθες μας κατηγορούσαν ότι κινδυνεύει η ζωή του Κουφοντίνα, τώρα λέει ότι άμα του δώσετε τροφή θα του κάνετε αναγκαστική θεραπεία και βιοπραγία, βασανιστήρια. Διότι κατά βάση κάποιοι θέλουν το θάνατο του Κουφοντίνα. Και αυτοί που το θέλουν το θάνατο του Κουφοντίνα, ποιοι είναι αυτοί? Δεν είναι η δημοκρατία και η κυβέρνηση που θέλει ένας ιδεχθής εγκληματίας, ο χειρότερος που έχουμε στις ελληνικές φυλακές. Δεν υπάρχει χειρότερος καταδικασμένος από αυτόν. Εμείς θέλουμε να εκτίσει την ποινή του. Κάποιοι θέλουν να πεθάνει για να κάψουν την Αθήνα.
Πάμε τώρα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνήγορος περάσπισης. Ελάτε για να σας ρωτήσουν και οι συνάδελφοι. Υπάρχουν, ναι κυρία, υπάρχουν 6 νομοθετήματα τα οποία τα έχω αναφέρει, άδειες, αγροτικές φυλακές, η φόρον απόλυση πιο προνομιακή, κατάργηση αδικημάτων για την τρομοκρατία που έχουν να κάνουν με τη διεύθυνση, μείωση ποινών σε αδικήματα που έχουν να κάνουν. Όλα αυτά ήταν υπέρ Κουφοντίνα, εννοείται. Όλα αυτά ήταν φωτογραφικές διατάξεις, επί ΣΥΡΙΖΑ όλες αυτές τις διατάξεις. Το λέω υπεύθυνα και ας βγει οποιοσδήποτε από το ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε debate, να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Φωτογραφικές λοιπόν, για τους καταδικαστέντες λοιπόν, της 17 Νοέμβρη και για τους καταδικαστέντες για τρομοκρατία. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση, Βαγγέλη, τώρα, γιατί το βλέπω σήμερα και στον τύπο, είναι ότι, το βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών μπροστά μου, η κυβέρνηση καταδικάζει τον Δημήτρη Κουφοντίνα σε θάνατο. Περί αυτού πρόκειται. Κοιτάξτε. Εξεπλάγει πριν από λίγο ακούγοντας τον κύριο Πλεύρη, γιατί είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας να κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι συνηγορεί υπέρ τρομοκρατών. Λοιπόν, εγώ θέλω μόνο να υπενθυμίσω τη φράση της κυρίας Μπακογιάννη, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι σε εσάς κιόλας, στην εκπομπή τη δικιά σας πριν από μερικές μέρες, ότι ό,τι ισχύει για όλους τους κρατουμένους, είμαστε ένα κανονικό κράτος δικαίου. Πρέπει να ισχύσει και για τον κύριο Βαγγέλη. Όλος ο κόσμος το λέει. Κύριο... Και εγώ το λέω. Και για τον κύριο Κουφοντίνα, δηλαδή. Και βεβαίως να υπενθυμίσω και τη φράση του Αλέξη Τσίπρα. Ποιος λέει το αντίθετο. Λέει κανείς το αντίθετο. Του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί ο κύριος Πλεύρης ότι συνηγορεί υπέρ των τρομοκρατών, που χαρακτήρισε τον κύριο Κουφοντίνα ως ελεηνό εγκληματία. Επομένως, λοιπόν, ο κύριος Παλαούρας δεν έλεγε για ανθρωπιστικό ιδεώδε. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει εδώ στη διαδικασία κάποια παρατυπία για να καταλάβουμε. Χαρακτήρισε ελεηνό εγκληματία. Ο κύριος Κουφοντίνας λοιπόν κατά τον Αλέξη Τσίπρα είναι ελεηνός εγκληματίας. Τελεία και παύλα. Ωραία. Πάμε στα δεδομένα. Τα δεδομένα ποια είναι? Ότι υπάρχει μια απεργία πείνας και από προχθές, αν δεν κάνω λάθος, και απεργία δίψας του κυρίου Κουφοντίνα. Δεν νομίζω ότι κανένας εκ των υπολείπων κομμάτων της αντιπολιτεύσεως, Μίζωνος και Ελάσσονος, θέλει κάποιον νεκρό στις φυλακές. Διότι αυτό δεν θα το χρεωθεί καμία αντιπολίτευση. Πάντως, Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή, αυτές οι συμπεριφορές της αντιπολίτευσης έχουν καταφέρει να ηρωποιήσουν έναν serial killer. Το μεγαλύτερο που έχουμε στην Ελλάδα. Εγώ αυτό βλέπω. Ισχύει αυτό ή όχι? Υπενθυμίζω εκ νέου τη φράση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, τον χαρακτήρισε ελεηνό εγκληματία. Ωραία. Πώς συνηγορούμε και λέμε ότι ο Αλέξης δεν βλέπεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή που παρελάβουν και συνηγορούν υπέρ του Κουφοντίνα? Δεν το βλέπεις αυτό στη Βουλή? Όταν λέγεται όμως, Βαγγέλη, όταν λέγεται ότι η κυβέρνηση καταδικάζει τον Κουφοντίνα σε θάνατο, είναι σαν να λέμε ότι πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα του Κουφοντίνα. Αυτό δεν είναι? Είναι σαν να λέμε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το αίτημα του Κουφοντίνα, όπως θα μπορούσε να επανεξεταστεί το αίτημα αυτό αναιρεί αυτό που επικαλέστηκες και είπε η κυρία Μπακογιάννη όμως, ότι όλοι οι κρατούμενοι είναι ίδιοι. Αλήθεια, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν πρέπει να ισχύει το ίδιο για όλους? Αφού υπάρχει νόμος και ισχύει, διότι... Βαγγέλη μου, θα ισχύει για όλους το ίδιο νόμος. Και... Δεν εξαιρείται ούτε Κουφοντίνα ούτε οποιοδήποτε άλλο. Κύριε Παπαδημητρίου, ούτε οποιοδήποτε άλλο. Περιμένετε, κύριε Πλεύρη, να μιλήσει ο Μανώλης. Περιμένετε. Μανώλη, έλα τα ερωτήματά σου. Υπάρχουν όργανα που κρίνουν τις αποφάσεις. Πάμε στον κύριο Καψίρε, παιδιά. Προσφύγει στα όργανα. Περιμένετε, κύριε Πλεύρη. Έλα, Μανώλη. Εγώ θα σας έλεγα επιγραμματικά τα εξής. Τα όσα είπε ο κύριος Πλεύρης τυπικά είναι σωστά. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το όλο θέμα δεν είναι τα δικαιώματα του Δημήτρη Κουφοντίνα. Είναι ένα μπράντεφερ ανάμεσα στον Δημήτρη Κουφοντίνα και την πολιτεία. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας θέλει να επιβάλλει τη θέλησή του στην πολιτεία. Αυτό καλώς η πολιτεία δεν το δέχθηκε. Επίσης, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τα δημοκρατικά δικαιώματα του Δημήτρη Κουφοντίνα. Είναι γνωστές οι υπόγειες σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το χώρο. Άρα, τι θέλει, Μανώλη, ο ΣΥΡΙΖΑ να πλήξει την κυβέρνηση μέσω αυτού? Πώς είπες? Ποιες είναι οι σχέσεις, βρε Μανώλη μου? Του λες ότι είναι γνωστές οι υπόγειες σχέσεις? Δεν σας ακούω καλά, δυστυχώς. Ρωτάω, Βαγγέλης, ποιες είναι αυτές οι υπόγειες σχέσεις μεταξύ Κουφοντίνα και αξιωματικής αντιπολίτευσης που ανέφερες? Αυτό λέει. Ναι, δεν είπαμε το Δημήτρη Κουφοντίνα, είπαμε το χώρο της άκρας αριστεράς. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρει με αυτό το χώρο. Θέλετε να σας θυμίσω τις προσπάθειες του Παναγιώτη Λάου και τις διαπραγματεύσεις με τους καταδικασμένους τρομοκράτες
Θα μιλάμε μία ώρα τώρα για αυτές τις υπόγειες σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τον χώρο της άκρας αριστεράς. Μάλιστα. Αφού σας είπαμε σε αυτά, επιτρέψτε μου να σας πω μόνο ένα πράγμα. Είχε χθες ένα πολύ ωραίο κομμάτι στην Καθημερινή ο Ανδρέας Πετρουλάκης, που έλεγε δύο πράγματα. Ότι πρώτον, η πολιτεία δεν πρέπει να αφήσει τον Δημήτρη Κουφοντίνα να πεθάνει, διότι η δικιά μας ένομη πολιτεία σέβεται τη ζωή. Και δεύτερον, δεν χρειαζόμαστε έναν ήρωα τρομοκράτη. Εγώ προσυπογράφω και τις δύο αυτές επισημάνσεις του Ανδρέα Πετρουλάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και καλημερίζουμε. Κύριε, καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, παιδιά. Λοιπόν.